Ο Φώτης Κόντογλου, 1895-1965, γεννημένος με το επώνυμο Αποστολέλης, ήταν Έλληνας μικρασιάτης λογοτέχνης και ζωγράφος. Αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας την ελληνική παράδοση τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμη σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Ο Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε στο Αϊβαλί στις 8 Νοεμβρίου του 1895. Ήταν γιος του Νικόλαου Αποστολέλη και της Δέσπος Κόντογλου και είχε 3 ακόμη αδέλφια. Ένα χρόνο μετά έχασε τον πατέρα του, που ήταν ναυτικός, και την κηδεμονία των 4 παιδιών ανέλαβε ο θείος του Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος της Μονής της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο οφείλεται και η χρήση του επώνυμου της οικογένειας της μητέρας του. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια τα έζησε στο Αϊβαλί. Στο γυμνάσιο ήταν μέλος μιας ομάδας μαθητών που έβγαζε από το 1911 το περιοδικό Μέλισσα, στο οποίο ο Κόντογλου εικονογραφούσε τα δικά του κείμενα και των συμμαθητών του. Το 1913 πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το ακαδημαϊκό στυλ στη σχολή δεν του ταιριάζε, αφού ο ίδιος ήταν φορέας άλλης αντίληψης, έχοντας μέσα του ριζωμένο τον μικρασιατικό λαϊκό πολιτισμό. Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Γρήγορα έγινε γνωστός στους εικαστικούς κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας και τον πρόσεξε ο διάσημος γλύπτης Ροντέν. Το 1916 βραβεύτηκε για την εικονογράφηση του βιβλίου του Κνούτ Χαμσούν «Η Πείνα». Την εποχή εκείνη έγραψε και το πρώτο λογοτεχνικό έργο, την ιστορία του φανταστικού κουρσάρου Πέδρο Καζάς. Το 1919 επιστρέφει στο Αϊβαλί, διδάσκει γαλλικά και ιστορία της τέχνης στο τοπικό Παρθεναγωγείο. Παράλληλα, ιδρύει τον Πνευματικό Σύλλογο Νέοι Άνθρωποι μαζί με τον Ηλία Βενέζη και τον Στρατιδούκα. Το 1921 στρατεύεται και μετέχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την έξοδο του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, φτάνει πρόσφυγα στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Το 1925 εξέδωσε το περιοδικό Φιλική Εταιρεία. Το 1926 παντρεύτηκε τη Μαρία Χατζικαμπούρη και εγκαταστάθηκε στην Νέα Ιωνία. Το 1927 γεννήθηκε η μοναχοκόρη του Δέσποινα. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη συνεργασία του με το περιοδικό του Κωστή Μπαστιά «Ελληνικά γράμματα». Το 1933 πήρε τελικά το πτυχίο του από τη Σχολή Καλών Τεχνών προκειμένου να διδάξει στο Κολέγιο Αθηνών ζωγραφική και ιστορία της τέχνης. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου εργάστηκε ως συντηρητής εικόνων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το 1931 στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, του οποίου ζωγράφισε το συντριβάνι, στο Μουσείο Κέρκυρας το 1935 και στο Κοπτικό Μουσείο στο Κάιρο το 1937. Τη δεκαετία του 30 ζωγράφισε τις περίφημες τοιχογραφίες στον Δήμο Αθηναίων. Το 1932 κτίζει το σπίτι του στην Οδό Βυζιεινού 16 στην περιοχή Πατησίων, όπου μαζί με τους μαθητές του Τσαρούχη και Εγκονόπουλο ζωγραφίζουν με νοπογραφίες ένα δωμάτιό του. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, θύμα του μαυραγωρητισμού, αναγκάζεται να το πουλήσει για ένα σακί αλεύρι και μετακομίζει με την οικογένειά του σε ένα γκαράζ. Ο νέος ιδιοκτήτης της οικίας Κόντογλου κάλυψε τις νοπογραφίες με λαδοβογιά. Την εποχή αυτή, ο χριστιανισμός τον απορροφά εντελώς και αποφασίζει να τον διακονίσει ολόψυχα ως λογοτέχνης και ως ζωγράφος. Την ίδια περίοδο δημοσίευσε κείμενά του στο περιοδικό Φιλολογική Κυριακή το 1943 και το 1944 στους Ορίζοντες. Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και προσιλώνεται με φανατισμό σε ό,τι θεωρεί καθαρά ελληνικό, βγαλμένο από την παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αγιογράφησε πολλές εκκλησίες. Καπνή Καρέα, Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, Άγιος Ανδρέας Πατησίων, Ζωδόγος Πηγή και Αγία Παρασκευή Παιανίας, Ευαγγελισμός Ρόδου, Άγιος Χαράλαμπος Πολυγώνου, Άγιος Γεώργιος Κυψέλης και άλλοι. Φιλοτέχνησε τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών,
ποιητικών συλλογών και πορτρέτα. Δούλεψε στο Βυζαντινό Μουσείο και δημιούργησε το Βυζαντινό Τμήμα του Μουσείου της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στο Μιστρά. Ο Φώτης Κόντογλου πέθανε στις 13 Ιουλίου 1965 σε ηλικία 70 χρόνων στον Ευαγγελισμό από τις επιπλοκές που του είχε προκαλέσει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εικαστικούς καλλιτέχνες που άνοιξε νέους δρόμους στην ελληνική ζωγραφική.